Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Να χαιρετήσω σε πρώτο πρόσωπο το συμμαθητή μου Λευτέρη Τηλιγάδα, που έχω καιρό να τον δω, και να καλημερίσω και τους τηλεθεατές σας. Ακροατές μας. Ακροατές σας. Δεν έγινε καμία συμπρία. Και δεν υπήρχε συμπρία γιατί μετά τις εκλογές του 19. Να μην παρεξηγηθώ. Δεν την είπαμε την κακή του έννοια. Κατάλαβα το χθες εισαγωγικά. Απλώς δεν μπορεί να το δει ο ακροατής με τα εισαγωγικά. Ναι, ναι. Μετά το κάλεσμα της εκλογής του 19, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε ένα κάλεσμα δημοκρατικών πολιτών, προοδευτικών δυνάμεων, να συμπορευτούν μαζί του για να δημιουργήσουμε το κάτι νέο. Mm-hmm. Σε αυτή την προσπάθεια, μετά τις εκλογές του 19, συμμετείχα και εγώ, αλλά και πολλά άλλα στελέχη του νομού ετωλακανίες, δεν επεκταθούμε στην Ελλάδα. Έγινε μια κορυφαία διοργάνωση στο Κάραβελ και από εκεί προσπαθήσαμε και ενταχθήκαμε, ενσωματωθήκαμε στο ΣΥΡΙΖΑ, δημιουργώντας το ΣΥΡΙΖΑ Πολιτιστική Συμμαχία με αποφάσεις του Πολιτικού Γραφείου και της Σχετικής Επιτροπής. Συμμετείχα ενεργά και συμμετέχω ακόμα στην Ομαρχιακή Επιτροπή Ανασυγκρότησης ΣΥΡΙΖΑ ετωλακανανίας. Και σήμερα και το επόμενο και το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, ο ΣΥΡΙΖΑ στο νομό ετωλακανανίας περνάει σε μια κορυφαία διαδικασία εκδήλωσης. Σε εισαγωγικά τη λέξη, είναι μια συνδιάσκεψη η οποία θα καθορίσει και θα προβάλλει πολιτικές θέσεις, αιτήματα για πολιτική αλλαγή, πολιτικές θέσεις για αλλαγή, πολιτική αλλαγή. Και πιστεύω οι διεργασίες του συνεδρίου με τους αντιπροσώπους που έχουν εκλεγεί άνα την ετωλακανανία θα συμμετέχουν για να εκλέξουν τα νέα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής. Είχαμε και τον κύριο Ταυλανίδη χθες εδώ, κύριε Φαφούτη, ο οποίος αναφέρθηκε επί μακρόν και πολύ διεξοδικά στα οργανωτικά διαδικαστικά αυτών των δύο ημερών. Θα ήθελα σήμερα μαζί να κάνουμε έτσι μια γενικότερη πολιτική κουβέντα. Καταρχάς, οι διαδικασίες αυτές συμβαίνουν σε μια συγκυρία η οποία είναι εξαιρετικά δύσκολη για όλη την κοινωνία. Και όχι μόνο πολιτικά, αλλά και κοινωνικά και οικονομικά και υγειονομικά κυρίως, πρωτίστως. Σε αυτή την συγκυρία, σε αυτή την χρονική συγκυρία, τα ζητούμενα ποια θεωρείτε ότι πρέπει να είναι για αυτό που ονομάζουμε, τα ζητούμενα ποια θεωρείτε ότι είναι στο χώρο που σήμερα ονομάζουμε κεντροαριστερά? Το ζητούμενο κεντροαριστερά σήμερα είναι αυτό που έγινε και χθες στη Βουλή. Με μια λέξη εγώ προσωπικά θα το ονόμαζα ποιότητα στη δημοκρατία. Απειλείται πραγματικά η ποιότητα δημοκρατία στη χώρα. Ο COVID-19, ο κορονοϊός, έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στα εργασιακά, στην ανασφάλεια. Βλέπουμε για παράδειγμα νομοσχέδια με 10 ώρες εργασίας να πληρώνονται υπερορίες και να πηγαίνουν σε ρεπό. Βλέπουμε ασφαλιστικά να πηγαίνουν στους ιδιώτες. Έχουμε μια πολύπλευρη κρίση. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με την κατάλυση της ποιότητας της δημοκρατίας στη χώρα. Πιστεύουμε ότι ο ενεργός δημοκρατικός πολίτης θα αντιδράσει. Πρέπει αυτή την αντίδραση, είναι ζήτημα πολιτικής αλλαγής πλέον, να την ταυτίσει ο ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία με ένα άλλο μοντέλο παραγωγικό και κοινωνικό επίπεδο ανάπτυξης και να ματσιματίσει όλη την αγωνία. Έχουν πολλά προβλήματα στην υγεία. Δεν έχουμε προσβασιμότητα στην υγεία. Έχουν καταργηθεί, για παράδειγμα, τα χειρουργεία. Έκτακτα και αν μπορέσουν. Και ειδικά όταν είναι νοσοκομεία αναφοράς στο Αγρίνιο, δυσκολεύονται πάρα πολύ. Γιατί έχει θεωρηθεί COVID το νοσοκομείο. Είναι πολύπλευρη η κρίση. Λείπει νεκρολογικό υλικό. Δεν υπάρχουν όλα αυτά τα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία εφαρμόζονται και από την άλλη μεριά οφείλουμε σαν Πολιτιστική Συμμαχία το επόμενο διάστημα να ανασυγκροτήσουμε, να μετασχηματίσουμε αυτή την αντίδραση του κόσμου. Είναι ευκαιρία η νομαρχιακή συνδιάσκεψη η οποία θα βγει με πολιτικές θέσεις στο νομό ετωλακανανίας και πιστεύω και σε όλη την Ελλάδα αντίστοιχες διεργασίες γίνονται για να μετασχηματίσουμε αυτή την αντίδραση της κοινωνίας σε κάτι μεγάλο με προοπτική την προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας για να αλλάξει αυτό το τοπίο. Αυτό είναι το πολιτικό αίτημα. Το αίτημα δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα από την Εθνική Συμμαχία, το πολιτικό αίτημα μάλλον του ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία, είναι ο μετασχηματισμός σε μια προοδευτική κατεύθυνση. Έχει, επέτρεψε μου εδώ, φίλε Αλέκο, να πω ότι έχει μια προηγούμενη όμως διαδρομή κυβερνητική ο ΣΥΡΙΖΑ. Τότε βέβαια δεν ήταν ακόμα η Ένωση Προοδευτική Συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μια κυβερνητική διαδρομή η οποία κάποια στιγμή τον οδήγησε
στην απώλεια της εξουσίας και μάλιστα σε ένα διάστημα που θα έλεγε κανείς, αν και τα προβλήματα ήταν οξυμένα, σημαντικά πολύ μικρό. Τι είναι εκείνο που θεωρεί, τι είναι εκείνο που πιστεύεις ότι θα του δώσει εκείνη την ανάταση πια να ξεπεράσει τα όποια προβλήματα είχαν οδηγήσει σε εκείνο το αποτέλεσμα? Εκείνο, ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 μετασχημάτισε το όχι. Μια κοινωνική αγωνία του κόσμου τη μετασχημάτισε και βγήκε στην κυβέρνηση. Κάθε πολιτική διαδρομή των κομμάτων υπάρχουν παρελθόν, παρόν και μέλλον. Ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει διδαχτεί μέσα από λάθη και μέσα από διορθώσεις. Σήμερα γίνεται αυτό το άνοιγμα. Δεν ξεχνάμε το παρελθόν και σήμερα είναι ευκαιρία να μιλήσουμε με τα δεδομένα του παρελθόντος, οργανωτικές μας θέσεις, καταθεματολογίες, για να μπορέσουμε να κατέβουμε στον κόσμο, να τον ενημερώσουμε με την εμπειρία που είχαμε και αυτό σήμερα το χρόνο που μας δόθηκε, να του δώσουμε το αίτημα της πολιτικής αλλαγής που ζητάει. Σε όλους τους τομείς. Δηλαδή ένα μεγάλο αίτημα το οποίο το γνωρίζετε καλύτερα γιατί το δουλεύετε, το έχετε δουλέψει πάρα πολύ. Εγώ από τη μεριά τότε που συμμετείχα στις διοικήσεις των νοσοκομείων και την εμπειρία μου είναι το μεγάλο αίτημα τι γίνεται με τα παράλληλα συστήματα ιδιωτικού και δημοσίου. Έχουμε χωρίσει στο δημόσιο, στο ιδιωτικό τομέα όλες τις μεγάλες εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις. Έχουμε γίνει μια πολιτική η οποία την πρόβαλε για πρώτη φορά ο Τσίπρας με τις πατέντες. Για πρώτη φορά στην Ευρώπη μιλάμε για παραγωγή, αφού πάραμε την πατέντα για να παράξουμε προϊόν. Και την παραγωγή, προσέξτε, δεν το βάζουμε. Παραγωγή μου έχει σημασία τη λέξη. Όλη τη γραμμή παραγωγή των εμβολίων. Και όχι την εμφιάλωση που θέλουν οι βιομηχανίες. Βλέπουμε ένα brand fair που παίζουν οι βιομηχανίες παίζοντας στην Ευρώπη. Μπορεί το κράτος όμως αυτή τη στιγμή να λειτουργήσει πατέντες, κύριε Φαβούτη? Το κράτος μπορεί, μάλλον η Ευρώπη με τα κράτη που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι κατά κράτος, να μπορέσουν να πάρουν με διάφορα νομοθετικά, δεν ξέρω πώς, ποια είναι αυτά τα δίκτυα ασφαλείας, για να μπορέσουν να δώσουν τη ζωή στον κόσμο. Ο εμβολιασμός σήμερα είναι η ζωή στον κόσμο. Ξαναδίνουμε στην κοινωνία τη ζωή του. Ξαναγίνουμε στην κοινωνία την καθημερινότητά του. Εντάξει, έχει μια λογική αυτό. Όταν όλα αυτά τα πειράματα και η προεργασία που χρειάζεται να υπάρξουν αυτά τα εμβόλια έχουν γίνει με χρήματα τα οποία έχουν δώσει προέρθει από τα ευρωπαϊκά κράτη. Έτσι, των λαών. Έτσι, έτσι. Λοιπόν... Γιατί βλέπω ότι κυριαρχούν πολλές αντιθέσεις σήμερα στον κόσμο. Βλέπουμε νεοφιλελεύθερες πολιτικές στην Ευρώπη και στην Ελλάδα πάρα πολύ καλά. Δεν διαχειριζόμαστε σήμερα την ανάκαμψη. Εδώ πάμε να διαχειριστούμε ζητήματα επιβίωσης. Δηλαδή δεν πρέπει να περάσουμε και στις πολιτικές διαγραφές το κορονοχρέος όπως το έχω ονομάσει. Αν δεν δώσουμε ανάσες σε ευρύπεδο ευρωπαϊκό επίπεδο και άμα δεν κάνουμε και τις πολιτικές αυτές και στην Ελλάδα αλλά και στη συνεργασία με τις ευρύτερες προοδευτικές αριστερές δυνάμεις, σοσιαλδημοκρατία, ενωτικά μέτωπα. Μέτωπα ενάντια σε εξαθλίωση του λαού. Υπάρχει, βλέπετε μέσα στην κοινωνία αν υπάρχει μια αναπαξίωση γενικότερα προς όλο το πολιτικό σύστημα και πού νομίζετε ότι εδράζεται αυτό το πράγμα? Ιστορικά από ό,τι βλέπουμε στη βιβλιογραφία, όποιος τη διαβάζει, στις πανδημίες υπάρχουν δύο κινήσεις. Η θρησκεία από μια μεριά που ο κόσμος εκφράζει την αγωνία του, την προσήλωσή της, και από μια μεριά είναι περιμένει από αυτόν που τον κυβερνάει χωρίς να αντιδράει τι μέλη γενέστη για τη ζωή του. Και αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει απαξίωση. Θα δείτε ότι η κρίση θα μας έχει μεγάλη ουρά οικονομική κρίση. Η κορονοϊκή κρίση, ο κορονοϊός μάλλον, να το πω καλύτερα, έχει μεγάλη οικονομική ουρά. Και η οικονομική ουρά θα οδηγήσει στη φτωχοποίηση. Που ο κόσμος δεν θα μπορέσει να πάρει ανάσες. Γι' αυτό μπαίνουν ζητήματα, αιτήματα αλλαγής πολιτικής. Εδώ για την περιοχή μας, για τον τόπο, βέβαια όλα τα πράγματα είναι μέσα στο μεγάλο σακούλι που λένε. Έτσι δεν μπορείς να πεις ότι ξέρεις μπορώ να κάνω πράγματα εδώ για την περιοχή και τα οποία να είναι τελείως κόντρα σε αυτά που γίνονται σε όλη τη χώρα και σε όλη την Ευρώπη και σε όλη τον κόσμο. Αλλά έτσι ποια προβλήματα εντοπίζεται εδώ τα οποία θα πρέπει σαν οργάνωση, η τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ να αναδείξει και να φέρει? Στην Τρολοκρανία βρισκόμαστε πραγματικά στην πιο χειρότερη κατάσταση. Εγώ πιστεύω η Τρολοκρανία από τη μεταπολιτευτική περίοδο και μετά έχει έρθει στη χειρότερη κατάσταση. Παρουσιάζει μια εικόνα εγκατάλειψης και οπισθοδρόμησης. Αν αναφέρω βασικά γεγονότα τα οποία έχουν προβληθεί από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πάμε για τη συρρήκνωση πανεπιστημιακών σχολών. Μια αθλία, προβοκατόρικη, απολύτικη κατάσταση που τόσα χρόνια ταλανίζει το Αγρίνιο και δεν βρεθήκαμε. Κάποιοι άνθρωποι, ή δεν βρεθήκαν μάλλον κάποιοι άνθρωποι να λύσουν αυτά τα προβλήματα. Ένα άλλο, προκλητική καθυστέρηση στους εμβολιασμούς.
τελευταία στου εμβολιασμού σε τόλα κανανία. Μεγάλες ευθύνες της ΕΚΤ είπε. Η αγορά εργασία στο νομό. Καταραίει ο κόσμος. Ο κόσμος δοκιμάζεται. Έχουμε διαφορετικές πολιτικές, εργασιακά. Σε αναστολή ο κόσμος. Τεράστιο ζήτημα για το βασικό που μας ενδιαφέρει, τους παραγωγούς και τους φθηνοτρόφους. Τι έχουμε δει εδώ πέρα? Έχουμε δει πρωτοφανή σύγχυση στην πληρωμή των επιδοτήσεων, της εξόφλησης της βασικής, το πρασίνισμα στους νέους αγρότες. Ακόμα χρωστάνε βασική ενίσχυση στους παραγωγούς. Και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχει πάρει αποφάσεις ακόμα. Σήμερα διάβασα, εχθές παραιτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΚΠ, ο οποίος ήταν σημαίνος πρόεδρος από το με εντολή του Μητσοτάκη. Δηλαδή καθυστερήσεις που πρέπει πραγματικά, εγώ πιστεύω, να δυναμώσει ένα ριζοσπαστικό, προοδευτικό, δημοκρατικό κίνημα στην Ετώνα Κανανία, μπας και να δώσουμε μια άλλη ανάταξη στον ομό. Θα έχεις δει και εσύ αρκετές φορές μέχρι τώρα στη ζωή σου ότι ενώ στις αναλύσεις είμαστε πολύ καλοί, δηλαδή προσπαθούμε να εντοπίζουμε με πολύ ακρίβεια το πρόβλημα, εκεί που υστερούμε είναι λίγο στις λύσεις. Βέβαια, λύσεις δεν μπορεί να έρθουν φυτευτές από πάνω και πώς το λένε, από προφητεία, από σοφία. Θέλει δουλειά και θέλει και πέδαμα και θέλει και ενασχόληση με τα προβλήματα. Αλλά λύσεις δεν βλέπουμε. Δηλαδή, εδώ τώρα σε άκουγα πριν, όντως έτσι είναι τα προβλήματα στην περιοχή. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις. Οι λύσεις προέρχονται από το λαό, πιστεύω. Έτσι. Ο λαός δίνει λύσεις. Οι πολιτικές δυνάμεις εκφράζουν απόψεις, θέσεις και ο λαός αφουγκράζεται, τις μοιείται, τις υλοποιεί. Και φτιάχνουν και προγράμματα όμως. Έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, πιστεύω για πρώτη φορά στην ιστορία που τον παρακολουθάω, βγαίνει πραγματικά με εξειδικευμένες θέσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, οι αποφάσεις του Πολιτικού Συμβουλίου και αυτές που έρχονται προς τα κάτω για τις μετασυνεδριακές μετά την συνδιάσκεψη συζητήσεις, θα υπάρχει ένα σοβαρό ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το οποίο θα απαντάει σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν σήμερα την κοινωνία. Για να πάψετε το παραμύθι, αυτό που παίζεται, δεν λέει κάτι, δεν λέει. Εκείνο που συναντάω εγώ στον δρόμο, τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για αυτό που κάνει η Δημοκρατία. Δεν ακούω τι λέει κάποιο άλλο κόμμα. Ο προβληματισμός του κόσμου είναι να ακούσει και το ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ τον ακούει. Όσα τον αφήνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Που εκεί και γίνεται κάποιο παιχνιδάκι, πρέπει να το τονίσουμε. Πάντως, αν κρίνουμε από την κεντρική πολιτική σκηνή, κύριε Φαφούτη, αυτόν τον καιρό, μόνο κουτσομπολιό φαίνεται να γίνεται, έτσι, στην κόντρα ανάμεσα στα δύο κόμματα. Δηλαδή, ο ένας λέει για τον άλλον τα άπλητά του. Βρίσκεται σε μεγάλη σύγχυση η Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κόντρα θέσεων, δηλαδή. Έχει υπάρχει μεγάλη σύγχυση. Πετάει το μπαλάκι στην εξέδρα. Αντί να καθίσει να λύσει προβλήματα που απασχολούν σήμερα την κοινωνία, βλέπετε το μπαλάκι πάει αλλού. Πάει στο Λιγνάδι μόνο, δεν τον στηρίζει το Λιγνάδι, τον τοποθετεί, τον ευγάνει, ποιος τον τοποθέτησε, γιατί τοποθετήθηκε, τι έγινε. Όλο αυτό ένα brand affair που κάνει και πετάει την μπάλα στην εξέδρα. Δεν θα πάει ούτε με Λιγνάδι στις εκλογές, ούτε θα πάει με τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης. Αυτά ο κόσμος δεν θα τα ανεχτεί. Ο κόσμος θα αντιδράσει. Είναι προβληματισμένος. Πάρε το χώρο της παιδείας, τι γίνεται. Είναι ένα φαινόμενο όμως που έχει ξεσπάσει, έτσι, αυτό μέσα στην κοινωνία. Θα ξεσπάσει κι άλλο από εδώ και πέρα. Θα ξεσπάσει κι άλλο. Πάρε την παιδεία. Βρίσκεται σε αναστάτωση όλη η παιδεία. Και δεν είναι μόνο να αξιολογείται το θέμα της αξιολόγησης σχολικών μονάδων ή το θέμα της αξιολόγησης του καθηγητή. Εδώ μπαίνουν ζητήματα ότι θα αναγκάσουν τον καθηγητή να βγει έξω να βρει λεφτά για να στηρίξει το σχολείο του. Mm-hmm. Θα κάνουμε σχολείο δύο ταχυτήτων. Είναι πολιτικά ζητήματα και θα τα δει η κοινωνία. Δηλαδή αρχίζουν πλέον όλες οι κοινωνικές τάξεις σε όλες τις κοινωνικές τάξεις να δημιουργεί προβλήματα. Η Νέα Δημοκρατία. Τεράστια. Και αυτή την κρίση που τη βλέπει και δεν μπορεί να τη συνεφέρει, προσπαθεί με κάποια πράγματα επικοινωνιακά, το οποίο πλέον δεν τη βγαίνει και τα επικοινωνιακά, να δέχεται κριτική απ' την επικοινωνία την οποία επιβάλλει. Οι άλλοι χώροι, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία που είναι ο κύριος αντίπολος αυτή τη στιγμή του ΣΥΡΙΖΑ, μια κριτική θεώρηση για τους άλλους χώρους, πώς λειτουργούν αυτή τη στιγμή, πώς αντιλαμβάνεσαι? Εγώ πιστεύω ότι σε αυτό το κάλεσμα. Υπάρχει το δίκη, υπάρχει το κοινάλ, υπάρχουν πιο μικρά σχήματα σε δηλαδή. Τα οποία βρίσκονται στον κεντροαριστερό χώρο, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως κεντροαριστεροί. Υπάρχουν διεργασίες και σε αυτά τα κόμματα. Υπάρχει κάποια διεργασία μαζί σας? Όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου, αυτή την έννοια που το βάζετε, από ό,τι έχω διαβάσει, αν έχουν ανακοινώσει συνέδρια. Mm-hmm.
Οι αναβολές των συνεδρίων, όπως και του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και του ΚΙΝΑΛ και της Νέας Δημοκρατίας και του το ΚΚΕ προχωράει σε μονοσυνιακό διάλογο, έχουν μετατεθεί λόγω του COVID. Σε πολιτική θεώρηση, πολλές φορές ο Αλέξης Τσίπρας, σε πολλές συνεντεύξεις του και σε πολλές παρουσιάσεις μες στη Βουλή, όταν μιλάει για προοδευτική κατεύθυνση, είναι η συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων, των δημοκρατικών προοδευτικών δυνάμεων του τόπου. Πρέπει να καθίσει σε ένα τραπέζι να ενωθεί αυτός ο χώρος. Και εδώ το ζητούμενο δεν είναι να ενωθώ με την ηγεσία των κομμάτων. Εγώ πρέπει να ενωθώ με αυτόν τον προοδευτικό δημοκρατικό πολίτη, τον σκεπτόμενο πολίτη, για να αντιδράσουμε σε αυτό που σήμερα ζούμε. Όχι σε επίπεδο ηγεσίας όμως. Δεν μιλάω για επίπεδο ηγεσίας εγώ. Μιλάω στη βάση. Δεν έχω, το πρόβλημα το δικό μου είναι να συνθέσω, να μετασχηματίσω τη βάση του σκεπτόμενου δημοκρατικού πολίτη, προοδευτικού πολίτη, σε μια άλλη κατεύθυνση. Γι' αυτό πρέπει να δημιουργηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Η δημοκρατική παράταξη χωράει όλους. Εδώ η δημοκρατική παράταξη πιστεύω ότι πρέπει να αφήσουμε όλα τα άνθη των ιδεών να αρθίσουν. Να τις συνθέσουμε, να τις μετασχηματίσουμε και να τις προβάλλουμε σε εξειδίκευση και ταυτοποίηση υλοποίηση. Εν πάση περιπτώσει, αντιλαμβάνομαι την αυτό που λέτε, κύριε Παπούτη. Βέβαια, η εποχή μας και η συγκυρία δεν βοηθάει στο να γίνουν πλατιές συνελεύσεις και να γίνουν μαζικές συγκεντρώσεις και οτιδήποτε άλλο. Ίσως βέβαια και να βολεύει και λίγο και τα κόμματα, δεν μιλάω μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, μιλάω γενικότερα για τα κόμματα. Οι τηλεδιασκέψεις πια είναι ένα σύστημα το οποίο ουσιαστικά είναι λίγο κλεισμένο, είναι λίγο κλειστό. Βέβαια, όπως μας είπε και ο κ. Σταυλανίδης χθες, υπάρχουν αντιπρόσωποι από όλο τον νομό οι οποίοι θα διαλαγούν αύριο, την πρώτη μέρα και μεθαύριο και τη δεύτερη. Πώς βλέπετε την οργάνωση, πώς έχετε δομήσει το οργανωτικό αυτό διήμερο? Το ιδρυματικό διήμερο ξεκινάει από το Σαββάτο το απόγευμα με εισηγήσεις του Πολιτικού Συμβουλίου που θα εκφραστούν από τον σύντροφο Τσιόκα και τη Δούρου. Προεδρικούς δηλαδή. Ναι, δεν έχουμε ξέρω και αυτά, τώρα, έχουμε ναι. τη γέφυρα, έχουμε τους 53, έχουμε ναι, τους 58, τους προεδρικούς. Εγώ είμαι και της άποψης ότι και να είναι, αρχίζουν να εκφραστούν με ενδιαφέρει. Mm-hmm. Να εκφραστούν χωρίς να δημιουργούν προβλήματα. Είστε υπέρ των τάσεων, δηλαδή, μέσα είμαι σε ένα υπέρ των, όπως το έχω ονομάσει εγώ και όπως το έχω εκφράσει σε διάφορες τοποθετήσεις μου στο κόμμα, είμαι υπέρ των ιδεών να ανθίσουν όλες οι ιδέες, mm-hmm. όλες οι απόψεις. Αρκεί όμως να μην δημιουργούμε προβλήματα στη γενικότερη στρατηγική του κόμματος. Να βρίσκουν και χώρο όμως, έτσι. Και χώρο και εκφράζονται. Εκφράζονται, υπάρχουν συλλογικά όργανα, υπάρχουν συλλογικότητες, υπάρχουν πλειοψηφίσμα. Στο μεγάλο υπάρχει πλειοψηφία για δημοκρατία. Και η έκφραση δεν εμποδίζεται από κανέναν. Άρα δηλαδή το Σαββάτο ξεκινάμε με τις τοποθετήσεις των παραγωγικών φορέων σε όλες τις βαθμίδες τους και την Κυριακή ξεκινάει η διαδικασία της οργανωτικής αναδιάταξης του κόμματος. Είπε χθες ο κύριος Σταυλανίδης ότι στόχος είναι μια συνενετική εκλογή της Νομαρχιακής Επιτροπής και μόνο αν δεν συμβεί αυτό μπορούμε να πάμε σε διαζώσεις εκλογές. Η καταστατική διαδικασία είναι οι εκλογές. Mm-hmm. Όντως πραγματικά ο κορονοϊός δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Η μετακίνηση του κόσμου. Ευχής έργων θα είναι να μπορέσουμε να συνθέσουμε κάτι για να οδηγηθούμε στο συνέδριο. Mm-hmm. Μακάρι ευχής έργος είναι να οδηγηθούμε σε μια σύνθεση στελεχών, σύνθεση απόψεων, mm-hmm. να την καταθέσουμε στην ολομέλεια της συνδιάσκεψης και να βγάλει τα αποτελέσματά της. Mm-hmm. Είναι δυνατόν όμως, κύριε Παπούτη, αυτό το πράγμα να προκύψει με κριτήριο την άποψη που θα καταθέσει ο κάθε αντιπρόσωπος ή το κάθε εκλεγμένο μέλος? Ο κάθε αντιπρόσωπος και όχι την δυναμική του χώρου από τον οποίο προέρχεται. Δηλαδή, εκεί θα υπάρξει ένας τέτοιος συμψηφισμός. Η σύνθεση, αν η μιλήσουμε σύνθεση, για σύνθεση, ναι. αν και εγώ υπέρ των εκλογών, mm-hmm. αν μιλήσουμε για σύνθεση, εκεί δεν είναι μόνο το άτομο, είναι και τι μεταφέρει το άτομο. Mm-hmm. Το ρόλο του, τη διαδρομή του, τις τοποθετήσεις του, την αγωνία του. Αυτά, αν ομαγιοποιηθούν και συνθεθούν, πολύ, είναι μεγάλο δύσκολο εγχείρημα, τότε κάναμε τη μεγαλύτερη υπέρβαση. Mm-hmm. Κάναμε μεγαλύτερη υπέρβαση μέσα στον κορονοϊό. Εσείς τι εύχεστε να συμβεί? Εγώ πιστεύω να συμβεί ό,τι καλύτερο που μπορεί να προβληθεί ως αποτέλεσμα της νομαρχιακής διάσκεψης. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Να κάνω ευθέως την ερώτηση όπως την έκανα και χθες του κ. Λαβανίδη και να μου απαντήσετε αν επιθυμείτε. Αν δεν επιθυμείτε, δεν θέλω να απαντήσετε. Πέστε μου. Θα είστε υποψήφιος για την Νομαρχιακή Επιτροπή? Υποψήφιος για την Νομαρχιακή Επιτροπή θα είμαι. Ωραία.
Αυτό είναι η είδηση σήμερα. Σε αυτήν εδώ θα είμαι υποψήφιο για την Ομαρχιακή Επιτροπή. Έχουμε λοιπόν έναν υποψήφιο. Πιστεύω ότι μπορεί να εκφράσω και να συνθέσω ανθρώπους, ιδέες, η πορεία μου, η ηθική μου μες στην πόλη, στην περιοχή. Πιστεύω ότι θα θέσω υποψηφιότητα για μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής. Και θα τραβήξει και μια πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία πηγαίνοντας τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ στο συνέδριο, έτσι. Αν εκλεγώ, γιατί όλοι είμαστε στη διάθεση των εκλεκτόρων, αν εκλεγείτε, άλλο η ευχή, άλλο το αποτέλεσμα. Εάν εκλεγείτε, θα επιβαρυνθείτε όλο αυτό το βάρος. Όσα μέλη εκλεγούν στην Νομαρχιακή Επιτροπή, τη νέα Νομαρχιακή Επιτροπή, θα αναλάβουν, θα σηκώσουν το βάρος του προσυνεδριακού και συνεδριακού διαλόγου. Χθες ο κ. Σαβλανίτης μας είπε ότι αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει σαφή αριθμό. Είναι γύρω στα 2.000 συν πλάς, δηλαδή μέλη περίπου εγγεγραμμένοι. Είναι μια καλή βάση αυτή τη στιγμή για τον χώρο αυτόν στην περιοχή. Εσείς πώς το αντιλαμβάνεστε? Να σας δώσω ένα στοιχείο. Το πρώτο στοιχείο να σας το δώσω ήταν όταν ενταχτήκαμε από την Προοδευτική Συμμαχία στελέχη οργανωτικά πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Το Μητρό του νομού ήταν γύρω στα 750 άτομα. Το ότι καταφέραμε να τριπλασιάσουμε κάποιοι άνθρωποι με όλα τα εμπόδια του κορονοϊού, με όλα τα εμπόδια που προκαλούνταν και τα αναχώματα, να τριπλασιάσουμε την οργανωτική δομή των μελών, είναι μεγάλη επιτυχία. Έτσι. Και πιστεύω μπορούμε να είμαστε από τους πρώτους νομούς στον τριπλασιασμό των μελών. Είναι μεγάλη επιτυχία των ανθρώπων αυτών που είχαν αυτή την αγωνία να απορριφθούν μαζί μας. Ήδη η ώρα είναι 9:58, πρώτα λεπτά πάει 9:59. Θέλω μια κουβέντα για το τέλος αυτής εδώ της εκπομπής, έτσι ώστε αυτό που θα πάρει μαζί του αυτή την ώρα ο ακροατής να είναι εκείνο που σας εκφράζει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εκείνο που πρέπει να μπει στο μυαλό του ακροατή και του κάθε σκεπτόμενου δημοκρατικού πολίτη είναι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και να μετασχηματίσουμε την αγωνία του ως αίτημα πολιτικής αλλαγής για ένα καλύτερο κοινωνικό και πολιτικό μέλλον. Για τον τόπο και για την Ελλάδα. Κύριε Φαβούτη, φίλε Αλέκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συμμετοχή σου σε αυτήν εδώ την εκπομπή σήμερα το πρωί. Να σου ευχηθώ καλή επιτυχία σε ό,τι και αν αποφασίσεις και κάνεις. Και εδώ θα είμαστε. Να θεωρείς ότι σε αυτό εδώ το στούντιο θα είσαι εξαιρετικά φίλος. Εξαιρετικός φίλος. Και θα είναι ανοιχτό για σένα αυτά τα μικρόφωνα πάντα. Τιμή που με καλέσατε. Και μας δίνεται ένα βήμα κάποιοι άνθρωποι να εκφράσουμε απόψεις προς την κοινωνία. Ευχαριστώ. Ωραία. Πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια και χαρά το νου σας. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.